Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Το χειρίστηκε εξαιρετικά η Ντορέτα. Μίλησε πάρα πολύ ωραία. Μίλησε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ σωστά. Δεν φαντάζεστε πόσο την νιώθω και πόσο την καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία της καθόλου. Είπε αυτά που έπρεπε να πει, χωρίς μελοδραματικούρες, χωρίς λόγια κλισέ που τα έχουμε συνηθίσει και τα έχουμε και δεν τα πολύ πιστεύει και ο κόσμος. Τι να πούμε, να τις ευχηθούμε πολύ σύντομα αυτό το διάλειμμα να λάβει τέλος και η αυλαία για την εκπομπή της να ξανανοίξει. Γιατί απέδειξε ότι είναι πολύ καλή και στην παρουσίαση. Εγώ την πίστευα πάντα έτσι κι αλλιώς και το είχα πει και σε συνεντεύξεις μου ότι η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια. Και ευχόμαστε να λήξει πολύ σύντομα το διάλειμμα αυτό και να, το πιο βασικό να έρθει ένα τέλος στα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει το Μέγκα. Κατά συνέπεια, κυρίως αυτό που λέγαμε και πριν, να σταματήσουν τα προβλήματα για τους ανθρώπους που εργάζονται για το κανάλι αυτό, έτσι, για τους τεχνικούς, για τους παρουσιαστές, για τους υπαλλήλους του καναλιού, για τους πάντες. Πάμε παρακάτω, Κωνσταντίνε μου, έλα. Κατερίνα Λέχου, αυτή την αίσθηση έχω, Αυτή την αίσθηση έχεις, μπράβο, και καλώς την έχεις. Το κινητό σου το έχεις μαζί. Από εκεί την έχω την αίσθηση. Τι νομίζω, ότι μου ήρθε επιφύτηση. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Λέχου.